και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και παρακολουθείτε την εκπομπή «Νέες Εποχές», την τηλεοπτική εκδοχή του ομώνυμου ενθέτου απόψεων και θεμάτων κουλτούρας της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής». Απόψε μαζί μας έχουμε τον πρέσβη επιτιμή και ποιητή Γιώργο Βέη. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της προσκλησής μας, κύριε Βέη. Καλά μου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή και να, να πάμε λίγο στη, στα χρόνια της γέννησής σας. Είναι στη δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Ποια θα μπορούσα να ξεχωρίσουμε ως μία, δύο, τρεις πρώτες από τις πρώτες εικόνες σας και τους πρώτους ήχους που θυμάστε. Γεννήθηκα στην Καλυθέα από Σαμιώτη και από Σαντορινιά. Ε, υπήρχε πολύ νησιώτικος ήχος στο σπίτι. Η Καλυθέα δεν είναι πολύ μακριά από τη θάλασσα ε, και πήγαινα στον Πειραιά στο γυμνάσιο, α, πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Ε, μπορώ να πω ότι τα πρώτα σκυρτήματα ήταν ε, παραμύθια και ιστορίες της γιαγιάς μου από τη Σαντορίνη με τοπική λαλιά. Έτσι, υπήρχαν και πολλές ε, ιδιωματικές φράσεις που τις αγάπησα από την αρχή και εξοικειώθηκα γρήγορα μαζί με αυτές τις φράσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να μου απαντήσετε, αλλά υπάρχει περίπτωση η ζυγαριά. Από τη μία πλευρά έχουμε τη Σάμου, από την άλλη τη Σαντορίνη, να γέρνει μέσα σας προς τα κάπου. Πολύ δύσκολο. Ε, έχω ζήσει πιο πολύ στη Σάμμο, πηγαίναμε πιο συχνά. Αλλά έχει και το δικό της μαγνητισμό η σαντορίνη, ε, τόσο μεγάλο, που ε, φτάνει να εξου, εξισώνει την απουσία μου από τη σαντορίνη, η, η, μα, η μαγνητική σχέση που έχω με τη σαντορίνη. Στη σάμο γιατί ζήσατε περισσότερο, τι σας π, ε, πήγαινε εκεί. Ε, με άφηνε ο πατέρας μου να πηγαίνω στο δημοτικό σχολείο του Πύργου, του χωριού στο οποίο γεννήθηκε το 1919, ε, έμενα και τους ε, Οκτώβριους εκεί. Δηλαδή είχε μια συμφωνία ο πατέρας μου με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου της Καλυθέας να μένω λίγο παραπάνω Ο λόγος... για να εξοικειωθώ πιο πολύ με την ε, σαμιώτικη ε, γεωγραφία και το σαμιώτικο τρόπο ζωής η μητέρα σας έπαιρνε αντεκδίκηση με έναν τρόπο για να σας κρατάει και στη Σαντορίνη. Ή Πώς έγινε. είχε μια συμφωνία, όχι. <laughs> <laughs> Κέρδιζε ο πατέρας μου. Παρόλο <laughs> αυτό που στη Σαντορίνη έμεινε. Ε, βεβαίως, βεβαίως. Πήγαινα μεγαλύτερο. Στον πήγαινα στο, σχολείο, στο γυμνάσιο, ε, πήγαινα επίσης εκεί πολύ συχνά. Η σκέψη ότι θέλετε να, να, ασχοληθείτε με την, με την ποιήση ως παιδί, πότε έρχεται. Ε, είχα την τύχη να έχω πολύ καλούς δασκάλους από την αρχή. Είμαι παιδί των γονιών μου και παιδί των δασκάλων μου. Υπήρχε στο σχολείο η δασκάλα η κυρία Βάση, η οποία μας α, διάβαζε πείματα πέρα από τα απαραίτητα της διδακτή ασύλης. Και όταν άρχισα να γράφω στην τρίτη-τετάρτη δημοτικού, με παρότρινε. Δεν μου είπε τίποτα αρνητικό. Ε, το έβρισκε καλό σαν ασχολία. Και μάλιστα μου διόρθωνε μερικά στοιχάκια. Έγραφα παραδοσιακά βέβαια, ήταν πήματα μίμησης, έτσι, πείματα τριβής με τους κανόνες και σιγά σιγά απόκτησα θάρρος ο πιο δύσκολο για σας κανόνα τότε στην αρχή ποιο ήταν που έπρεπε και προσπαθήσατε να τον ακολουθήσετε. Δ, δεν έβλεπα σαν κανόνα τίποτα. Απλώ ήθελα τα πείματά μου να μπορούν να γίνονται αντιληπτά, να μπορούν να διαβάζονται και από του συμμαθητέ μου. Και μοίραζα, θυμάμαι χειρόγραφα από τότε. Δεν είχαμε ακόμα ε, φωτοτυπικά μηχανήματα κτλ. Τα, τα αντέγραφα είχα καρμπόν όμω και τα μοίραζα στο σχολείο. Και σιγά σιγά έγραφα και πεζά. Εκατοντάφυλλα τετράτια τα γέμιζα με μυθιστορήματα. Ήταν μιμήσει του Ιουλίου Βέρν, βέβαια τα μυθιστορήματα. <ΣΣΣ> ε, ε, Ήμουνα τότε Τετάρτη Δημοτικού όταν τα μοίραζα αυτά. Είναι πιο εύκολο για ένα αγόρι να μοιράσει σε συμμαθητέ του κάποιο πεζό κείμενο ή στοιχάκια. Στη δική μου σκέψη. Νομίζω εγώ κάπως θα δίσταζα να δώσω στοιχάκια σε συμμαθητές μου, θα φοβόμουν την αντίδρασή τους. Ε, ένας από μου και μάλιστα αντιπλανό μου στο Θρανίο στην Πέμπνη και στην Έκτη Δημοτικού, ήταν και είναι ο φίλο μου ο Γρηγόρη ο Βαλτινό, ο ηθοποιό. Ήμασταν ε, και έμενε τότε λίγο παρακάτω από το σπίτι, στην άλλη γωνία. Και είχε και μια τριβή και αυτό με τα πράγματα, και έτσι του άρεσε να διαβάσει. <laughs> ο πρώτος αποδέκτη. <laughs> δηλαδή, <laughs> ήταν ο πρώτο Ήταν ο Γρηγόρη ο Βαλτινό. Επαγγελματικά. Ε, ποια είναι τα επόμενα σας βήματα, τελειώνει το σχολείο, όταν σας ρωτάνε εκεί λίγο στι τάξεις του γυμνασίου, τι θέλετε να κάνετε, όταν μεγαλώσετε, ναι, ναι, ναι. ποια είναι η απάντηση. Ναι, καταλάβαινα όταν ήμουν στην τρίτη, τότε δεν υπήρχε ηλικία, όταν είναι ενιαίο έξι τάξη στο γυμνάσιο και συμμετέχουν φοίτησα έξι χρόνια στην Ιωνίδιο πρώτη υποσχολή, το πρώτο γυμνάσιο Πειραιός, δημόσιο σχολείο φυσικά, που είναι απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός. Ε, εκεί γύρω στην Δευτέρα προς την τρίτη γυμνασίου, Καταλάβαινα ότι έκλεινα πιο πολύ στα ε, θεωρητικά μαθήματα. Ε, είχε προσέξει αυτή την κλίση μου και η, δασκα, η καθηγήτριά μου τότε, η Αγγελική Στασινοπούλου Σκιαδά, ε, η οποία έβλεπε ότι έγραφα με άνεση τις εκθέσεις και είχα μία άνεση στην ανάπλαση ε, διαφόρων ποιημάτων. Τα εξηγούσα με έναν τρόπο κάπως πιο προσωπικό ίσως κτλ. Και εκείνη μου έδειχνε έτσι, και οι άλλοι καθηγητές φιλόλογοι ότι θα μπορούσα να είμαι καλύτερος στα μαθήματα αυτά. Οπότε πήγα στο κλασικό ο, ε, γυμνάσιο και γύρω στην πέμπτη κατάλαβαινα ότι θα έπρεπε να ασχοληθώ με τα νομικά και όχι με τη φιλολογία. Γιατί? Ίσως γιατί το αντικείμενο ήταν πιο σαφές. Ε, υπήρχαν στην οικογένεια και άλλοι νομικοί και ο θείος μου και ο ξαδερφός μου, ο πρώτος ε, και υπήρχε μία στο σπίτι έτσι για τα νομικά αν θέλετε έλξη, κάπως έτσι. Αλλά αυθόρμητα αποφάσισα να πάω στα, στα νομικά, να, να ασχοληθώ με τη νομική επιστήμη. Δεν ξέρω αν υπάρχει στατιστική σχετική, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που μπαίνουν στη νομική σχολή ανά τις δεκαετίες και που τελικά επιλέγουν να μην ακολουθήσουν τον δρόμο τον κλασικό που οδηγεί η νομική ή οδηγεί στη δικηγορία. Είμαι ομοιοπαθής. Ε, εσείς πότε αντιληφθήκατε ότι ωραία η νομική επιστήμη αλλά δεν θα την ασκήσω και ως επάγγελμα. Κοιτάτε, εγώ α, πήρα μέρος εξετάσεις, είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ε, δεν έχω φυσικά ασκήσει το επάγγελμα, θα το ασκούσα όμως αν δεν περνούσα στις εξετάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάτι δηλαδή, σα πήγε όμως εκεί. Ναι. Ε, μία κλίση επίσης προς τις ξένες γλώσσες και προς την, ε, αν θέλετε, ε, πιο πολύ προς την εξωτερήκευση των ενδιαφερόντων μου, πέρα από την Ελλάδα, σε άλλες χώρες, κάπως έτσι. Γεννημένος στα μέσα της δεκαετίας του 50, όπως είπαμε, ε, τα φοιτητικά σας χρόνια συμπίπτουν με το τέλος της, της Ε, Το πρώτο έτος ήταν πρώτα... στα δύσκολα χρόνια. Μπήκα τον Σεπτέμβριο του 1973, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας. Και ευτυχώς έληξε η περιπέτεια αυτή λίγους μήνες μετά την εισαγωγή μου στο νομικό τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εσείς έχετε, δηλαδή μπαίνετε στη νομική, έχει προηγηθεί η, η εξέγερση των φοιτητών της νομικής, ναι, που... στην ταράτη νομική σα Πιστά... ήταν το καλοκαίρι, την άνοιξη του 1973. Πώ βλέπετε την νομική, συζητάνε για αυτό το, φυσικά, για αυτό το... Συνέχεια, για αυτό που έχει γίνει. βεβαίω, συνέχεια. Ήταν ένα αγωνιστικό κομμάτι τη ζωή μου τότε. Όλοι οι φίλοι μου και εμεί, και από την, τον Πυριακό που είχαμε μπει, από την Ιωνίδιο, οι μαθητέ, αλλά και με του άλλου που γνωρίσαμε πολλά μέρη τη Ελλάδα, φοιτητέ, φυσικά είχαμε μια αγωνιστική κινητοποίηση. Η πίεση την, την συνεχί, συνεχίζει να σα ακολουθεί, συνεχίζετε εσεί να ακολουθείτε την πίεση στα φοιτητικά χρόνια. Ακριβώ. Το πρώτο μου βιβλίο α, συνέπεσε με την πρώτη μου θητεία στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, με το πρώτο έτος νομική, εγώ είχα βγάλει την πρώτη μου συλλογή. Το Φλεβάρι του 1974 κυκλοφόρησε το πρώτο μου ποιητικό βιβλίο με τίτλο Φόρμε και άλλα ποίηματα. Ήμουν τότε 18 χρονών ακριβώ, δηλαδή τον... 1955. Ε, και με, από εκεί πέρα ήταν κάτι που το παρακολουθούσα με ε, πολύ αγάπη, γιατί ήταν τα πρόσφερα χρόνια που η πίεση, η, η πολιτική, η κοινωνία ήταν πολύ συνδεδεμένα. Κείμενα, ε, τα δικά σας ποίηματα σε αυτό το πρώτο σας, ε, σας βιβλίο, την πρώτη σας έκδοση, ε, από πότε είναι το πρώτο που έχει γραφτεί, δηλαδή είναι εκείνη τη ε, περίοδου. Ε, κατάλαβα. Ε, έχω ένα ποίημα, γι' αυτό το λέω απ' έξω στο βιβλίο, ποίηματα 1970. Παύλα 1973. Έχω δηλαδή βάλει πείματα που έγραψα όταν ήμουν 15 χρονών. Το 70 δηλαδή, ήδη τα πείματα μου μπορώ να πω ότι στεκόντουσαν και για την ηλικία μου, αλλά και για να μπουν στο βιβλίο όταν ήμουν πια 18-19 χρονών. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ανάγκη σας, σκέψη σα, φόβο σα που οδήγησε σε αυτή την ομάδα των ποιημάτων. Ε, ο φόβος δεν υπήρξε ε, στα συναισθήματα της εποχής εκείνης. Ε, δεν προλάβαινα να φοβηθώ. Ε, όταν είναι κανείς 17, 16, 18, αυτό που θέλει είναι να εκφραστεί. Ε, υπήρχε μια ανάγκη έκφρασης και μια ανάγκη αλληλεγγύης. Ε, και επειδή εγώ ανήκω στους κοινωνικούς ποιητές, ε, μου άρεσε αμέσω ο αντίκτυπος, δηλαδή η ανταπόδοση, ε, αν θέλετε, η συναντήληψη, η αλληλεγγύη μέσα από το κείμενο. Υπήρχε μια θα λέγαμε ε, ε, αυτόματη ανταλλαγή του Δούνε και του Λαβίν. Αυτό δεν έπραξε από την αρχή. Το... Η πρώτη βιτρίνα που αντικρίσατε, το πρώτο ράφι με βιβλίο σας σε βιβλιοπωλείο, ποια ήτανε. Ήταν στο πάγκο του βιβλιοπωλείου της Εστίας που τότε ήταν στην οδό Σταδίου. Εκεί Ιστορικό τα... Και στην Δοδόνη, και στη Δοδόνη ε, στην οδό Ασκληπίου 3. Εκεί τα βιβλία μου ήταν στους πάγκους, δηλαδή ήταν πρωτοφάνε. Τι, και... τι θυμάστε την στιγμή εκείνη που αντικρίζεται τα βιβλία αυτά, σας. Φυσικά, δεν ξεχνούνται αυτά. Πώς, πώς, ήταν αυτή η στιγμή. Κοιτάτε, ήταν Περιμένατε, σαν... Περιμένατε καταρχάς ότι θα φτάσετε εκεί. Ένιωθα μεγάλος ξαφνικά, ότι είχα μεγαλώσει πολύ. Αυτό το συνέστημα το είχα και το θυμάμαι από τότε. δεν ήμουν πια ο έφηβος, αλλά αισθανόμουν ότι ήμουν ένας άνθρωπος μεγάλος, ότι μεγάλωνα. Ότι... Πώ να σα το πω ακριβώ, ήταν μια αίσθηση οριμότητα. Μπορεί να μην ήμουν, αλλά αισθανόμουν ότι ήμουν. Ενώ έχετε γράψει όμω τα ποίηματα αυτά σε πρώτερο Talking. χρόνο. Ναι, βέβαια. Η δημοσίευσή του αποτελεί για σα ε, ένα είδο. Ενηλικιώνονται γρήγορα τα ποίηματα. όταν, όταν βγουν στο δημόσιο, βέβαια. βέβαια. Δίνετε τι εξετάσει στο Υπουργείο Εξωτερικών. και προφανώ για να ακολουθήσετε την καριέρα που ακολουθήσατε, πετυχαίνετε. Υπηρετούσα τότε στο πολεμικό ναυτικό. Ήμουν εφέδρος σημεοφόρος. Και τελειώντα τη θητεία, σύμφωνα με τον νόμο, μπορούσε ένας στρατευμένο να δώσει εξετάσει στο δημόσιο υπό την αίρεση, και θα περνούσε υπό την αίρεση ότι θα είχε απολυθεί κανονικά. Δεν θα είχε κάποια ποινή κτλ. Ευτυχώ απολύθηκα κανονικά. Και μετά από τρει μήνε, αφού πέρασα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ήμουν πια πολίτη και συμμετείχα στι. Διαδικασίε που προβλέπει το Υπουργείο πριν κανεί φύγει προς το εξωτερικό. Όταν σα ανακοινώνετε ότι έχετε περάσει τι εξετάσει για το διπλωματικό σώμα, ε, ξέρετε ότι ποια αυτή θα είναι η πορεία σα επαγγελματικά, είστε αποφασισμένο ότι. Ναι, δεν, δεν έκανα πίσω. Α, μπορώ να πω ότι επειδή ήξερα ότι ίσω στη δικηγορία να μην είχα την καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Πριν δώσω στο Υπουργείο Εξωτερικών, είχα δώσει στην πολιτική αεροπορία εξετάσει στην ΕΠΑ, στην υπηρεσία πολιτική αεροπορία και ήρθα πρώτο ε, τον Αύγουστο του 1980. Ένα μήνα πριν μπω στο Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή, είχα μπει με εξετάσει ε, στο Υπουργείο Πολιτική Αεροπορία και ήμουν έτοιμο να γίνω ελεκτή ενέργεια κυκλοφορία. Ε, δηλαδή είχα δύο δουλειέ. Δεν προλαβαίνω να ορκιστώ στην πολιτική αεροπορία γιατί μπήκα στο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορούσε κάποιο να, σας σα κατηγορήσει για έλλειψη συγκεκριμένου στόχου. Όχι, ο στόχο ήταν ένα. Να έχω μια δουλειά που να μου αρέσει. Και όπω βλέπετε, ήταν κοντά σε ε, ε, επαγγέλματα που θα μπορούσα να κάνω. Είχα στόχο. Είχα στόχο να έχω μια δουλειά που να μου αρέσει. Και αν ξαναγεννιόμουν πάλι στο ερμηνικό κλάδο, θα ήθελα να δουλέψω. Πάλι να διπλωμάτη να γίνω. Δηλαδή, ε, σε αυτό είμαι κάθετος. Τότε, αν σας, ε, είχατε τοποθετήσει στο μυαλό σας πόσο χρόνο από το 24ωρο σας θα δίνετε στην δουλειά σας που σας βιοπορίζει φυσικά ναι. και πόσο στην τέχνη σας, στην ποίηση, τη λογοτεχνία. Ναι. Ε, κοιτάτε, αυτό το άφηνα στην τύχη. Δεν μπορούσα να τα ελέγξω όλα. Δηλαδή... Η επιθυμία σας ποια θα ήταν πριν, πριν εμπλακείτε και μετά να, δύο πράγματα. Να έχω, χρο... να, χρόνο, να έχω χρόνο να μπορώ να κάνω και τα βιβλία μου, να μπορώ να δουλέψω κιόλα. Δεν ήταν πάντα εύκολο. Δεν ήταν πάντα εύκολο. Πάντα από το ειστέρημα χρόνου ε, βγήκαν τα βιβλία, τα λογοτεχνικά. Και μπορώ να πω ότι είναι λίγα. Είναι λίγα τα βιβλία που βγήκαν. Πού βγήκαν, Ναι. Είναι περίπου 30. Ε, μαζί με τις μεταφράσεις, ναι. Είναι πέντε μεταφράσεις. Θα μπορούσα να γράψει κι άλλα. Αλλά ε, πιστεύω ότι αυτά είναι αυτά που μπορούσα να κάνω. Ναι σας έχουν μείνει αποθυμένα σε θεματικές, σε συγκεκριμένα πράγματα όχι, που δεν γράψατε και όχι, θέλετε. τώρα έχω πολύ χρόνο μπροστά μου, αρκετό χρόνο έχω αφιπηρετήσει από το 2016 και έτσι ό,τι δεν μπορούσα τότε προσπαθώ να το κάνω τώρα. Πάλι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, έτσι δεν, είμαι, δεν ζω μόνος μου, έχω οικογένεια κτλ. Μπορώ να πω όμως ότι τα βιβλία, τα, η γραφή, τα κείμενα ήρθαν εύκολα, δεν κυνήγησα δεν του φέκησα λέξεις ή ποίηματα. Αυτά ήταν δοσμένα που λέει ο Σεφέρης. Ε, έχω γράψει πράγματα που μου δόθηκαν. Σας δόθηκαν. Κάθεστε στο χαρτί μπροστά και έρχονται. Υπάρχουν ήδη. Αντιγράφω από το νου μου αυτά που, έχουν έρθει ήδη. Αλλή μόνο αν κυνηγούσα. Φυσικά δεν έχω γράψει με τη στόρημα. Δεν έχω τολμήσει να γράψω με τη στόρημα. Δεν έχω τολμήσει να επινοήσω τίποτα. Τα βιβλία μου είναι βιβλία μαρτυριών, τα πεζά. Τα πείματα Τώρα, αν τα πήματα, τα πείματα λίμωνο. Έρχονται, είναι σχεδόν έτοιμα. Δεν γράφω μεγάλα πείματα, είναι μικρά τα πείματά μου συνήθω. Δεν ξεπερνούν σπάνια τη μια σελίδα. Και βεβαίω χρειάζεται επεξεργασία, δεν είναι ολοκληρωμένα, αλλά η βασική δομή, ο ιστό είναι δοσμένο. Πώ είναι η καθημερινότητα, να μείνουμε λίγο στην συγγραφική σα, ποιητική σα ιδιότητα, πώ είναι η καθημερινότητα ενό ανθρώπου που θέλει να γεμίσει τι σελίδε με λέξει που έρχονται στο μυαλό του, στην ψυχή του. Κοίτατε, το όριο που έλεγε η Βιτζίνια Γούλφ είναι τουλάχιστον 200 λέξει την ημέρα. Ε, δεν το πετύχε να πάντα όταν δούλευα. Το είχα το όμω στο μυαλό, το σας. Το μυαλό μου. Υπήρχαν μέρε που δεν μπορούσα να γράψω καθόλου. Ε, εννοείται. Δεν, όταν δουλεύει σε ορισμένα πόστα ιδιαίτερα απαιτητικά και δύσκολα, όπω είναι στα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη, όπως είναι οι πρεσβείες με πετητικό ωράριο ή όταν είσαι γενικό πρόξενο σε μεγάλες παρικίες του ελληνισμού που έχω κάνει, δηλαδή Μελβούρνη ή Νέα Υόρκη, δεν σου μένει Σαββατοκυριακό ελεύθερο. Επειδή είμαι πρωινό τύπο, ευτυχώ έχω δουλέψει πολλέ φορέ 6 με 9 ή 6 με 8 ή 5 με 8 το πρωί εννοώ. Βράδυ ποτέ. Οι δύο εαυτοί οι σκου... μάλλον. Οι τρεις. <laughs> Σκουντάνε ο ένα τον άλλον εκ τότε, θα μιλήσω για τότε που ήσασταν ναι. και ενεργός ε, ε, πρέσβης. Ναι. Ε, ναι. Έχετε συλλάβει τον εαυτό σας ενώ έχετε μπροστά σας έναν φάκελο διπλωματικής φύσεως που πρέπει να πάρετε μια απόφαση, πρέπει να ναι, δώσετε τις ναι, 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 ναι. ε, Να σας κουντάει ο ποιητής μέσα σας ή ο λογοτέχνης με μια ιδέα που έρχεται. Ευτυχώς όχι. Ε, απομονώνω με απόλυτα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό, αλλά οι τρεις αυτοί συνεργάζονται πολύ καλά και δεν ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Αλλιώς θα είχα πρόβλημα. Λίγο πριν περάσουμε στο όλο το διπλωματικό σας, τη διπλωματική σας καριέρα, αναρωτήθηκα μελετώντας για σας, εάν είχατε συνείδηση όταν ξεκινούσατε τα, διπλωμα... τα πρώτα διπλωματικά σας βήματα ότι ουσιαστικά εσείς αυτό το όνειρο που είχατε ήταν να ακολουθήσετε αυτό που ακολούθησε και ο Γιώργος Σεφέρης να είστε ένα ποιητή που θα παράγει έργο, αλλά θα είστε και διπλωμάτης. Ε, κοιτάτε, αυτά θα από μόνο του τα πράγματα αυτά. Ε, είμαστε παιδιά τη τύχη και τη ανάγκη, έλεγε ο Δημόκρητο. Ε, η ανάγκη να εκφραστώ μέσα από ένα επάγγελμα που θα μου άρεσε και ευτυχώ το βρήκα ήταν η πρώτη. Ε, και μετά ήρθαν οι συγκυρίε, ήρθε το αγαθό προϊόν της τύχης, γιατί η τύχη ήταν αγαθή και καλή μαζί μου, ευτυχώς. Ε, αυτά δέσανε. Δεν κοντραρίστηκαν, ούτε χτυπήθηκαν, ούτε υπονόμευσε το ένα το άλλο. Ε, και δεν είμαι η μόνη περίπτωση. Από όλες τις χώρες υπάρχουν διπλωμάτες, συγγραφείς αρκετοί και σημαντικοί και πολλοί από αυτούς κατέκτησαν και το Νόμπελ, όπως ο ημέτερος ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιώργος Σεφέριάδης, που ήταν το κανονικό του όνομα. Ε, και δάσκαλό μου και με πολύ σεβασμό τον αναφέρουμε τέσσερι φορέ ω τώρα. Τρει. Ε, Δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε τον Ανδρέα Κάλβο, τον Διονύση Σολομό, τον τα κτλ. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ανήκα σε αυτού που είδαν τα πράγματα να συγκλίνουν να καλύπτει το ένα το άλλο χωρί να το α, υπονομεύει. Υπήρχε μια. Μια παραπληρωματικότητα, θα έλεγα. Το ένα ήταν παραπλήρωμα του άλλου, κάπω έτσι. Ποια είναι η, η πρώτη σα. το πρώτο σα πόστο, όπω πολύ ωραία το, το αναφέρετε. Ναι. Η πρώτη ναι. σα αποστολή εκτό Ελλάδο για να εκπροσωπήσετε τη χώρα. Μας. Ήταν στο γενικό προξενείο της πατρίδα μα στη Νέα Υόρκη, η οποία και τότε και τώρα. Περιλαμβάνει ε, η προξενική αρχή, έχει αρμοδιότητα σε τέσσερι ε, πολιτείες. Κονέτικα, Νιουτζέρση, ε, Φιλανδέλφια και Νέα Υόρκη φυσικά, όπου και τότε και τώρα ζουν περίπου 300.000 ε, Έλληνε, Έλληνα-Αμερικάνοι ε, περίπου. Ήταν ε, απαιτητικό πόστο, έκανα περίπου 6,5 χρόνια. Φτάσατε σε ηλικία. Ε, ήμουνα το 83-28, ε, ναι, και έφυγα από εκεί 30 τόσο. Συνήθω, ένα 28χρονο όταν φτάνει στη Νέα Υόρκη, 9-10 φορέ έχει άλλο πρόγραμμα και άλλου στόχου. Γιατί πάει συνήθω για, για διακοπέ, ναι, ναι, ναι. από αυτού που είχατε εσεί όταν κατεβαίνατε εκείνη την ημέρα από ναι, το αεροπλάνο. Ναι. Εσεί τι, τι σκέψει είχατε, Οι ε, σκέψη ήταν να πετύχω στη δουλειά μου. Να παρακολουθήσω το πρόγραμμα του Γενικού Προξενείου. Υπήρχε Γενικό Πρόξενο προϊστάμενο, ήμουν ο δεύτερο τη αρχή και να είμαι όσο πιο πολύ αποδοτικός και όσο πιο παραγωγικός γίνεται. Α, ακολούθα το ρεύμα, πήχνα ρεύμα. Το ρεύμα αυτό ήταν να παραστεί ο, ο πρόξενο ε, σε εκδηλώσει ε, 100 περίπου ομογενειακών συλλόγων. Είχα 6 με 7 εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο. Παρένθεση στη Μελβούρνη ήμουν 13, όπου είναι ο Γενικό Πρόξενο. Ε, να υπηρετεί τον Έλληνα ομογενή, τον μόνιμο κάτοικο εκεί, αλλά και τον περαστικό Έλληνα σε απόλυτο βαθμό. Καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Αν σα ρωτήσω τώρα, μπορείτε να μου αναφέρετε έναν αριθμό των πόστων όλη τη καριέρα. Με τη σειρά είναι τα εξή. Μετά τη Νέα Υόρκη ήρθε το γενικό προξενείο Ντόρτμουντ στην βόρειο Ρινανία Βεσφαλία. Όπου εκεί τότε ζούσαν 70.000 Έλληνε από το βόρειο κομμάτι μέχρι το νότιο κομμάτι τη περιοχή μου. Και μετά ήρθε η ώρα να κάνω το πόστο των ειδικών συνθηκών. Μετατέθηκα στην πρεσβεία μα στο Πεκίνο, όπου έκανα τέσσερα χρόνια περίπου. Γιατί ήμουν ένα σύμβουλο. Συγγνώμη, γιατί αναφέρεται ω ειδικών συνθηκών. Επειδή είναι στην Αποανατολή, μακριά από την Ελλάδα, δεν υπήρχε όπω τώρα κατευθείαν πτήση. Πηγαίναμε μέσω Φραγκφούρτη. Τα αγγλικά ήταν μια γλώσσα σχεδόν άγνωστη. Ε, δεν υπήρχαν Έλληνες, έπρεπε να συντονιστείς εκεί γρήγορα και να πλησιάσεις την συνική, ε, την κινέζικη εταιρότητα όσο πιο ε, καλά μπορούσες για να αποδώσεις ε, στο επάγγελμα. Μετά ήρθε η τέταρτη μου μετάθεση στη σειρά, γενικός πρόξενος στη Μελβούρνη, στη Βικτόρια, όπου εκεί είχαμε και έχουμε πάνω από 300.000 περίπου ομογενείς. Είναι Έλληνες, όπως είμαστε εμείς, είναι θαυμάσιοι άνθρωποι, όπως όλους τους Έλληνες που γνώρισα και ήταν το πιο επιθετικό πόστο από πλευράς έντασης και ποσότητος και ποιότητας εργασίας. Ε, μετά ήρθε η ώρα να γυρίσω στην πατρίδα μας. Γύρισα ε, το 1998. Έμεινα δύο χρόνια και το 2000 τοποθετήθηκα Γενικός πρόξενο ε, στην Κίνα, δεύτερη φορά που υπηρέτησα εκεί, στο Κόνγκ και Μακάο, όμως. Και μετά υπηρέτησα και στη Σεούλ, σύμβολο πρεσβείας μας στην, στην Νότια Κορέα. Σε όλη αυτή την περίοδο, φυσικά σε κάποιες μέρες που ήσασταν ελεύθερος, επιστρέφατε και στην πατρίδα Όταν μας. Όταν είχα άδεια, βεβαίως, βεβαίως. Μετά τη Σεούλ ξαναγύρισα στην Αθήνα δύο χρόνια ε, και μετά πήγα στο Καμερούν ω επιτετραμένο. Εκεί πήρα την προγωγή στο βαθμό του πρέσβεω και πήγα πρέσβης, τοποθετήθηκα πρέσβη στο Χαρτούμ και για τη Σομαλία τέσσερα χρόνια. Μετά γύρισα στην Αθήνα, άλλα δύο χρόνια και μετά τοποθετήθηκα πρέσβη στην Ινδονησία με παράλληλη διαπίστευση Μαλαισία, Μπρουνέη, Τιμορ Έκανα εκεί πέντε χρόνια και μετά τοποθετήθηκα πρέσβη στο Παρίσι, στη μόνιμη αντιπροσωπεία μα, στην UNESCO, όπου εκεί έληξε η στο δημοτικό κλάδο, μετά από 35 χρόνια, 10 πόστα, 5 ήπειροι, κάπω έτσι. Θυμάστε σε ποια περίοδο, επιστρέφοντας για ολιγοήμερη παραμονή στην πατρίδα μας, την, είδατε, την είδατε πιο αλλαγμένη από την στιγμή που την αφήσατε. Πότε προσπαθώ να αντιληφθώ ποια ήταν Μάλιστα, η περίοδο που άλλαξε παιδί. περισσότερο από ποτέ η Ελλάδα στα μάτια των ανθρώπων που δεν την ζούσαν. Είναι μια Ελλάδα πριν του Ολυμπιακού Αγώνε, μια Αθήνα, μια χώρα μα, πριν του Ολυμπιακού Αγώνε το 2004 και μετά του Ολυμπιακού Αγώνε. Είναι πιο εξυγχρονισμένη, πιο μοντέρνα, πιο άνετη μετά τα έργα υποδομή που έγιναν λόγω του ευτυχώς, των Ολυμπιακών Αγώνων. Άνθρωποι... Μια πρώτη απάντηση είναι αυτή. Οι άνθρωποι οι Έλληνε νομίζω δεν έχουν αλλάξει από τότε που είμαστε Έλληνε. Καλή, Καλή, Καλή. Ήδη... <laughs> νομίζω είναι ο χαρακτήρα μα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η δομή μα και η φυσικονομία μα είναι αυτή που μα έκανε να έχουμε αυτή την πατρίδα, να την βαστάμε και να την διατηρούμε με αυτοθυσία και όταν χρειαστεί με αγώνα. Θητεύσατε σε αρκετέ χώρε τη Ασία. Έχετε αρκετή εμπειρία και χρόνια παραμονή εκεί. Ναι. Ενώ στην ευρύτερη Ασία. Ναι. Η ερώτηση μου είναι η εξή. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω να μου δώσετε μία περιγραφή για την Ασία. Ή είναι σαν να σας ρωτάει ένας Ασιάτης, να σας ζητάει να χαρακτηρίσετε την Ευρώπη και το πόσο κοινό μπορεί να έχει ένας Μεσόγειος με έναν Βόρειο Ευρωπαίο. Τι διαφορές υπάρχουν. Για αυτό το ερώτημα πρέπει να, να δώσω διάλεξη. Έχω γράψει αρκετά βιβλία οποία απαντούν κάπως στο ερώτημα αυτό. Βεβαίως παραμένω σοκρατικός γονιδιακά ένα ξέρω δεν ξέρω τίποτα. Έτσι. <χγάζει> Ψήγματα <Ψήθηση Ψήθηση> από εδώ και από εκεί που προσπαθούν να συνθέσουν μια εικόνα. Είναι ένα μοσαϊκό μέσα μου. Ατέλειωτο. Ατελείωτο. Που έχει διπλή έννοια. ο Κομφούκιος έλεγε, σύγχρονος του Σοκράτη και σύγχρονος του Βούδα, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι, κόμμα, διαφέρουν μόνο σε κάποιες συνήθειες. Δεν σας κρύβω ότι βρήκα Κινέζους που είναι σαν ανυπηρεώτες ή κριτικοί. Ο Φλομπέρε λέγει ότι αισθάνεται ο ίδιος Κινέζος. Ίσως υπερέβαλε, ίσως είχε κάποια διέστηση, δεν είχε πάει στην Κίνα ποτέ. Εγώ βρήκα ότι οι άνθρωποι αγαπούν πάρα πολύ την ευτυχία. Θέλουν να είναι ευτυχισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Του αρέσει πάρα πολύ να έχουν μπροστά τους κάτι όμορφο. Σε αυτό μοιάζουν καταπληκτικά. Και γνώρισε ανθρώπου σε όλε αυτέ τι χώρε που αγαπούσαν την πατρίδα του, ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για αυτήν. Στοιχεία που είναι πανανθρώπινα. Είδα ανθρώπου που έχουν μέσα του αγάπη ιδιαίτερη για τον πολιτισμό του, είναι περήφανοι τον πολιτισμό του και θεωρούν αυτού του τυχερού που τον κουβαλούν μέσα στα κύτταρά του. Μπορώ να πω πολλά που μα ενώνουν και μα συνδέουν. Και φυσικά γράφοντα βιβλία για την Κίνα, όπου έκανα 8 χρόνια συνολικά, και για την Ινδονησία που έκανα έξι, βλέπω και παρατηρώ ακόμα ότι λίγα ξέρω για τις ομοιότητες που υπάρχουν. Υπάρχουν και άλλες πολλές ομοιότητες. Οι διαφορές νομίζω με λίγα λόγια, αγαπητέ κύριε Διαμαντή, είναι φαινομενικές. Δηλαδή τα ρούχα, η γλώσσα, οι συνήθειε που λέει ο Κομφούκιος, είναι τα φαινόμενα. Πίσω από τα φαινόμενα υπάρχει μια μεγάλη αγάπη για τον εαυτό και μια τάση να περάσει τον εαυτό στον άλλον. Να, να έρθει σε επικοινωνία. Αυτή η γέφυρα που ο του δούνε και του λαβίν, είναι παντού η ίδια. Η αγάπη τη επικοινωνία. Θα ήταν λάθο να σα χαρακτηρίσω έναν σύγχρονο περιηγητή. Γιατί τα βιβλία σα που γράφετε, τα πεζά, ουσιαστικά δίνουν πληροφορίε, εμπειρίε για, είναι... για του τόπου που επισκεφθήκατε. Καθ' άλλο, άλλο, νιώθω ότι είμαι παιδί του Ηρόδου και εγγονό του Κασαντζάκη από αυτή την άποψη. Ποια είναι τα τρία στοιχεία που βάζει στο κεφάλι του ένα περιηγητή για να γράψει ένα βιβλίο για μία χώρα, πολύ ενδιαφέρον. Άλλη διάλεξη. <laughs> <laughs> Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Δεν προσπαθώ να κερδίσω χρόνο για να απαντήσω. Ε, είμαι έτοιμο και δεν είμαι. Το πρώτο είναι πρέπει να ξέρει ότι αυτό που βλέπει είναι κάτι μοναδικό. Να το πάρει πολύ σοβαρά υπόψη, δηλαδή. Ακόμα και αν νομίζει ότι το ξέρει το έχει δει, ότι είναι αδιάφορο, δεν είναι τίποτα αδιάφορο. Είναι κάτι μπροστά του πολύ σημαντικό. Είναι στο χέρι του να το ανακαλύψει, αλλά πρέπει να πηγαίνει με τη διάθεση ότι αυτό που θα βρει είναι κάτι καινούριο για αυτόν σημαντικό. Το δεύτερο είναι πρέπει να ξέρει τον εαυτό του. Πρέπει να ξέρει πόσα ξέρει ο ίδιος αν μπορεί να ξέρει τι ξέρει. Εάν δεν είναι έτοιμος να ξέρει τον εαυτό του, καλύτερα να μην ταξιδέψει. Το τρίτο είναι να αφήνεται στα τοπία του σαν παιδί. Να τα ζωγραφίσει με μολύβι και χαρτί νοερά και να μπορεί να μην τα φωτογραφίσει αλλά να τα θυμηθεί, να προσπαθήσει να απομνημονεύσει τα τοπία, να αφαιθεί στο τοπίο. Καλή είναι και η μηχανή, καλό είναι και το βίντεο και όλα αυτά, αλλά να προσπαθεί να μυθεί, να μπει, να αφαιθεί. Κύριε Βέη, φτάνουμε στο τέλο τη συζήτησή μα. Είμαστε στην αρχή, νομίζω. <laughs> τώρα, δεν <τώρα> ζεσταθήκαμε. <laughs> νομίζω πέρασαν τρία λεπτά. Κάπω έτσι νιώθω κι εγώ. <laughs> αλλά οι συνάδελφοι εδώ, ο περατέρω, ο κύριο Λουδοβίκο Βάγκερ και ο Αντώνη Τσιμούρη, μα κάνουν τα νοήματα που του έχουμε ζητήσει να μα κάνουν για να συντομεύουμε. Θα ξανάρθουμε εδώ πάλι όμω. Βεβαίω. <laughs> <laughs> Θα ζητήσω λοιπόν και από εσά να μπείτε σε μία. Λέω και από εσά γιατί το κάνουμε με κάθε καλεσμένο. Το που να μπείτε σε μια κατάσταση υποθετικών συνθήκων και ενίοτε διλημάτων. Ζητάτε λοιπόν με αλφαγιώτα από όλους τους κατοίκους του πλανήτη να μεταφερθούν σε μια χώρα που δεν είναι αυτή τη στιγμή η μόνιμη τους κατοικία, παίρνοντα μαζί τους μόνο ένα αντικείμενο. Από εσάς ζητάτε να ζήσετε σε μία από τις χώρες που επισκεφθήκατε ως διπλωματικός εκπρόσωπος της χώρας μας, παίρνοντα μαζί σα ένα μόνο δυστυχώ από όσα έχετε γράψει. Δικό μου. Δικό σα. Θα προτιμούσα να πάρω <σταλεί> την Οδύσσια του Ομίρου. <σχελίως> Ήμουν έτοιμο να απαντήσω. <σχελίως> <σχελίως> Δικό μου θα έπαιρνα το βιβλίο μου Νίο όπω Νοσταλγία. Το παίρνετε, μένετε εκεί και σας ζητάμε να γράψετε και κάτι ακόμα ή πεζο θα είναι ή ποίημα. Ποιο θα είναι το τελευταίο σας κείμενο που θα παραδώσετε στην ανθρωπότητα. Δεν θα ξαναγράψετε τίποτα. Ε, λέγεται, το, το, τώρα το σκέφτομαι, αλλά είναι νομίζω έτοιμο. Γι' αυτό το λέω αμέσως, οδός Αθηνάς, κόμμα Καλυθέα. Είναι κάτι που γράφετε ήδη. Θα το γράφα. <laughs> είναι ο τρόμος του σπιτιού, που εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα και εδώ είμαστε τώρα. Είναι η θάκη μου. Κύριε Βέη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.